Βλέπεις, έχω πέσει πολλές φορές και εγώ θύμα σε αυτή την παγίδα. Σημασία δεν έχει ποιος είσαι, τι είσαι, τι έχεις, πόσα έχεις. Σημασία έχει αυτό. Η παγίδα του Αν, της δικαιολογίας, των ανεκπλήρωτων ονείρων, είναι αυτή που καθορίζει το παρόν και το μέλλον μας, σε έναν κόσμο κατά τα άλλα μουδιασμένο και φτωχό από όνειρα και φιλοδοξίες. Γιατί είναι τόσο δύσκολο μερικές φορές να πάμε από εδώ, εδώ? Πού είναι τα αστέρια, πού πήγαν τα αστέρια? Θα μπορούσα να σκεφτώ άπειρες δικαιολογίες, οι οποίες θα εξηγούσαν με τον πιο πιστικό τρόπο μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικές αποτυχίες του παρελθόντος μου. Θα έπεφτα όμως πάλι στην ίδια παγίδα, αυτή του Αν. Όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με τατουάζ, ένα επάγγελμα παντελώς άγνωστο για μένα, ούτε ήξερα τι θα πει τατουάζ, ούτε είχα τατουάζ πάνω μου. Δεν είχα επισκεφθεί ποτέ τατου στούντιο και κανένας στον περίγυρό μου δεν ήταν αυτής, ας το πούμε, της κουλτούρας. Αυτό όμως που ήξερα ήταν να ζωγραφίζω καλά. Άρα σκέφτηκα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Καμιά φορά βλέπεις, η άγνοια σε προτρέπει να δοκιμάζεις πράγματα που είναι εκτός του comfort zone σου. Και η αλήθεια είναι πως το τατουάζ, το πραγματικά καλό τατουάζ, δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο αρχικά είχα φανταστεί. «Τα αγαθά κόπης κτώνται», είπε κάποτε πολύ παλιά ο επίμαρχος. Και αν για ένα πράγμα έχω μάθει στη ζωή μου, είναι πως τίποτα δεν σου χαρίζεται. Και πως για κάθε σου όνειρο πρέπει να προσπαθείς συνεχώς, να παλεύεις, να πολεμάς, μέχρι να το επιτύχεις ή να αποτύχεις. Δεν έχει σημασία ποιο από τα δύο. Μπορεί να κουραστείς, μπορεί να πονέσεις, μπορεί ακόμα και να πληγωθείς. Αλλά στο τέλος, πίστεψέ με, δεν έχει καμία σημασία, γιατί η ανταμοιβή της επίτευξης ή της προσπάθειας, εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολλαπλάσια. Αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι πως αν έχεις όνειρα και θέσεις συγκεκριμένους στόχους στη ζωή σου, όσο άπιαστη και απρόσιτη φαντάζουν, ήδη έχεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς οι περισσότεροι άνετα θα βολεύονται με τη μετριότητα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, άσε τους άλλους. Κοίταξε τον εαυτό σου και θέσε μεγάλους στόχους. Γράψε τους κάπου, μην τους ξεχάσεις ποτέ. Και μην επιτρέψε κανέναν, μα κανέναν, να σου αλλοιώσει την εικόνα που έχεις δημιουργήσει εσύ στο μυαλό σου. Dream big, λένε οι ξένοι. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Κλισέ θα μου πεις, ok, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Κάνε μικρά βήματα, μεγαλύτερα αν μπορείς, αλλά πάντα προς την κατεύθυνση που ονειρεύεσαι. Και βήμα-βήμα θα είσαι όλο και πιο κοντά στο στόχο σου. Αυτό όμως που μας φρενάρει τις περισσότερες φορές είναι ο φόβος. Είναι αυτός που μας υπενθυμίζει πόσο πολύ πονάει η αποτυχία. Η αποτυχία είναι ευκαιρία. Είναι καταρχάς ευκαιρία να δεις τι πήγε στραβά και να το διορθώσεις. Είναι ευκαιρία γιατί σε κάνει πιο δυνατό και αν μη τι άλλο πιο σοφό. Είναι ευκαιρία γιατί σε βελτιώνει σαν άνθρωπο.
Σκέψου πόσο αλαζονική και απερίσκεπτη θα ήμασταν αν η επιτυχία ήταν δεδομένη. Είναι ευκαιρία γιατί μας διδάσκει την αξία των πραγμάτων. Άρα και η αποτυχία είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος, ένας μετρήσιμος παράγοντας της επιτυχίας. Και να σου πω και κάτι ακόμα, είναι ευκαιρία γιατί σου διδάσκει πως τίποτα στη ζωή δεν είναι μόνιμο. Ίσως εκτός από το τατουάζ, αλλά και η ίδια η ζωή, να θυμάσαι πως έχει αρχή και τέλος. Και αν κάποια στιγμή αποτύχεις και πέσεις, ξανασήκω. Διόρθωσε τα λάθη σου και συνέχισε μπροστά. Κάνε όνειρα και φιλοδοξίες. Θέσε στόχους και να θυμάσαι πως κάθε επιτυχία θέλει προσπάθεια και όχι εφησυχασμό. Θέλει θάρρος, θέλει ενέργειες και όχι δικαιολογίες και αν. Και όταν κάποτε επιτύχεις τον οποιοδήποτε προσωπικό σου στόχο, και στο εύχομαι ειλικρινέστατα. Ελπίζω να καταλάβεις πως τελικά ο κάθε στόχος αυτοπροσδιορίζεται από μια συναρπαστική διαδρομή.